Τζοκόκερ. Έχει κάτι τζοκοκερίστικο, θα έλεγα. Αν και η μορφή του έχει μία σοφία, μία αγιοσύνη θα τολμούσα να πω, χωρίς να παρεξηγηθώ βέβαια. Είναι ένας υπέροχος πράος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πράος όσο δείχνει, διότι εμείς τα τελευταία 3 χρόνια τον έχουμε αγαπήσει μέσα από αυτή τη σειρά της Άγριες Μέλισσες ως παπά του χωριού και είναι σαν να είναι, μας δίνει αυτή την εντύπωση, θα μπορούσε να είναι και ένας παπάς. Κυρίες και κύριοι, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, ο Κωστής Αβυδάκης. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έχεις, ρε παιδί μου, μία σοφία. Φέρεις μία σοφία μαζί σου. Ευχαριστώ. Μία πραότητα. Δεν ξέρω, αυτό μου... Νομίζω ότι καλύτερο cast για το ρόλο δεν θα μπορούσα να βρουν από εσένα. Δεν μπορώ να μιλήσω, κοκκινίζω. Ναι. Λοιπόν, έλα να κάτσεις να τα πούμε. Καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα, Κωστή μου. Κωστή, είναι αλήθεια ότι τα μουσια αυτά τα έχεις πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Άλλοτε μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα. Είναι... Αν λοιπόν ερχόμουν εγώ τώρα και έκανα μια νέα σειρά μετά τις Μέλισσες και σου έλεγα, Κωστή, θέλω να ξυρίσεις τα μουσια, να κόψεις τα μαλλιά σου και να δυνατήσεις για ένα ρόλο πολύ σημαντικό. Θα το έκανες? Ήδη έχω πάρει 20 κιλά για το ρόλο του παπά. Σου ζητήθηκε να πάρεις? Ναι. Ευχαριστώ, ο Χαρίτος μου ζήτησε 15, εγώ πήρα 20. Ήθελες να δώσεις και 5 δώρο? Είμαι λάρτσο ποσοστά, άμα δίνω. Είναι χαρά μου να τρώω, οπότε ήταν πολύ εύκολο. Τώρα το να χάσω είναι δύσκολο, αλλά θα το κάνω. Για τα μουσια θα εξαρτηθεί πολύ από το ρόλο. Για τα μαλλιά δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή μπορώ να τα ξυρίσω κιόλας. Γιατί τα μουσια, γιατί δεν θα τα ξυρίσεις? Νομίζω ότι είναι... Δεν θα με αναγνωρίζω. Και? Ναι, γιατί ξυστή. Είναι και πάνω από 20 χρόνια. Για φαντάσου τώρα να ταξιδήσει. Είναι, θα μπορεί να θέλει μια αλλαγή στον εαυτό σου. Μπορεί να θέλει να δει κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω. Θα ήθελα, ας πούμε, να χάσω τα 15-20 κιλά. Okay. Να χάσω τα μουσια. Πράγμα που είναι δύσκολο, φαντάζομαι, γιατί εσύ ο ίδιος έχεις πει ότι σου αρέσει πάρα πολύ, ναι, το φαγητό. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά έχεις πει κάτι μαγικό και θέλω εδώ να μας το εξηγήσεις τώρα, γιατί θα βγουν οι διατροφολόγοι, οι διαιτολόγοι. Λοιπόν, έχει πει το καταπληκτικό ο Κωστής, περιμένω να το διαβάσω λοιπόν, για να μην το πω και λάθος. Λέει, αν λέει καταναλώσεις πατάτες και μακαρόνια 24 ώρες μετά, αφού τα έχεις βάλει στο ψυγείο, δεν παχαίνουν. Mm-hmm. Αυτό θέλω να μας το εξηγήσεις. Αυτό μου το έχει πει διαιτολόγος, ότι αν δράσεις πατάτες, ναι, και τις βάλεις στο ψυγείο για 24 ώρες και τις φας μετά σαλάτα, ας πούμε, δεν παχαίνουν. Όπως και τα μακαρόνια. Πώς γίνεται, ρε παιδί, αυτό? Αν κατάλαβα καλά, φεύγει το άμυλο και γίνεται κάτι άλλο. Ανοίγει ένα και τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Να το ξέρεις, για το μακαρόνι. Εγώ πάντως το δοκίμασα και όντως με είχε βοηθήσει. Για κρατήσει. Ναι. Άκου τώρα να δεις. Το ξέρεις εσύ αυτό? Καλά, εσείς δεν έχετε ανάγκη, αλλά εντάξει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα. Έχει να κάνει και με σάλτσα ή σκέτα πρέπει να τα φάμε? Αυτό δεν το ρώτησα. Καλά, βρε παιδί, και να βάλει σάλτσε μπέικον από πάνω και αυτά είναι άλλο. Η λεπτομέρεια τη σάλτσα με το τριμμένο τυράκι. Δεν το ρώτησα. Η σάλτσα δεν παχαίνει, εξαρτάται βέβαια τη σάλτσα. Αν είναι κρεμαγάλακτο, εντάξει. Αν είναι ντοματούλα, δεν παχαίνει. Λοιπόν, ξέρει τι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, έτσι. Όταν λοιπόν. Νομίζω ότι αγαπήθηκε πολύ μέσα από αυτό το ρόλο στι Άγριες Μέλισσες του παπά. Έχει δεχτεί την εξή πρόταση ο Κωνσταντίνο. Υπάρχει κατάλογο, βέβαια. Σου χωδιάσιμο από πάνω, θέλει. Μαζί με το μακιγιάζ υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό, υπάρχει κανονικά. Σου λέει, η παρουσία μπορεί να δώσει ένα μεγαλύτερο κύρος σε αυτή τη. Να βγάλουμε μια φωτογραφία, βρε αδερφέ. Στον δρόμο σε μπερδεύουν και θεωρούν όντως ότι είσαι παπάς? Ναι, πολλές φορές. Θα σου φιλήσουν το χέρι, δηλαδή? Το χέρι ακόμα όχι, αλλά μου τραβάνε τα μουσια. Αν δεν είναι ψεύτικα. Μου ζητάνε, ναι, μου ζητάνε να πάω να τους διαβάσω, να κάνουμε διάφορα τρισάγια και όλα αυτά. Μαγικό, τι φαντάζεσαι αυτά? Με χιούμορ, με πολύ χιούμορ, το ευχαριστιέμαι, γιατί αυτό είναι και το δώρο μας, νομίζω. Όσο μπορώ να, ναι, να ξέρω. Και υπάρχουν και φίλοι που βοηθάνε. Υπάρχουν φίλοι που τους ρωτάω, ψάλτες, παπάδες, που όταν έχω κάποια πορεία στέλνω μήνυμα ή παίρνω. Είχες πάντως μια σχέση με τα θεία γενικότερα, ναι, από μικρό. Τι βίωσες ακριβώς εκεί, τι είδες? Τι βίωσα. Πήγαινα συχνά στους Αγίους Ισιδώρους και κάποια στιγμή είχε βγάλει το σταυρό ο παπάς για να σταυρώσει, όπως λέει. Υπάρχει αυτό που υπήρχε, υπάρχει και τώρα. Και μικρός έχεις περάσει ένα θέμα υγείας, 13 ετών με το πόδι σου, κάτι? Όχι, όχι, ήμουν παχύσαρκος, ήμουν πάνω από 120 κιλά, γιατί έτρωγα πάρα πολλά γλυκά, πάρα πολλές σοκολατίνες. 13 πάρτες. Τώρα αυτό? 12 ετών ήμουν 120 κιλά. Ήμουν, ναι. Πολλά κιλά για ένα παιδάκι. Πάρα πολλά κιλά για ένα παιδάκι.
Ναι, και είχα πάθει παραμόρφωση των οστών και στα δύο πόδια και αναγκάστηκαν να σπάσουν τα πόδια για να τα φέρουν στη θέση τους. Τρεις μήνες τους γύψους και τα δύο. Πώς ήταν αυτό σαν εμπειρία, ήταν τραυματική για την ηλικία? Μ' άρεσε, γιατί με κουβαλούσαν συνέχεια, οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το δύο αναπηθετική πλευρά, λέει. Δεν πρόκειται να λες και τη διατροφή σου σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα μεγάλο σοκ. 40 κιλά έχασα μέσα σε 2,5 μήνες. Υπήρχε και στην οικογένεια αυτό? Όχι. Μόνο εσύ δηλαδή το είχες? Ή έτρεχες κρυφά, ας πούμε? Όχι, φανέρα, δεν το κρυβά. Δηλαδή το φαγητό είναι απόλαυση. Απόλαυση, όχι αμαρτία. Έτσι όπως το έκανες. Όχι, αμαρτία δεν είναι. Είχες και θέμα, ας πούμε, στο σχολείο ή με τους φίλους σου, με τα παιδιά της γειτονιάς? Από μπούλινγκ και αυτά? Ναι. Όχι, κανένα. Νομίζω επειδή ήμουν γεματούλης, φοβόντουσαν να κάνουν κάτι, οπότε δεν υπήρχε επιφορά. Αυτό σε στιγμάτισε για το μέλλον? Δηλαδή υπήρχε μετά μια φοβία με το φαγητό? Να λες μέσα σου, μην ξεφύγω, Όχι. Ποτέ. Δεν σε φόβησε? Καθόλου. Ωραίο αυτό, γιατί συνήθως, ξέρεις, όταν περάσεις μια τέτοια περιπέτεια, λες πρέπει να αλλάξω έναν τρόπο. Νομίζω ότι είναι όλα στο μυαλό μας, όλα, οτιδήποτε, δηλαδή η κάθε εξάρτηση είναι εδώ. Το τσιγάρο, ας πούμε, το έκοψα όταν μου είπε γιατρός ότι θα εγχειριστείς, θέλεις να ζήσεις ή να συνεχίζεις να καπνίζεις και όπου σε πάει. Και αμέσως κάνω ένα κλικ και λέω θα το κόψω. Προσαρμόζεσαι εύκολα, η αλήθεια είναι, δηλαδή. Ναι. Πρέπει να χάσω κιλά, θα τα χάσω. Θα κόψω πρέπει το πάρω, τσιγάρο, το κόβω. Σωστά. Ναι. Στο χέρι μας είναι, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε λίγο παραπάνω σπρώξουμε ίσως εδώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι δουλεύεις από πάρα πολύ μικρός? Από τα 14. Τι δουλειά έκανες τα 14? Είχε ένα θείος με εστιατόριο στη Ρόδο, την Αμυγδαλιά. Πάλι στο φαΐ. Πάλι στο φαΐ. Δηλαδή δεν μπορείς να συναγιάσεις, που λέμε, με τίποτα. Και βοηθούσα από εκεί μετά σε ξενοδοχείο και γενικά σε μπαρ, σε εστιατόριο. Σε όθησε η ανάγκη εκεί να βοηθήσεις την οικογένεια? Ουσιαστικά ήταν μια τακτική των γονιών να μπούμε από μικρή στο μεροκάματο που λέει ο λαός, πώς να μάθουμε πώς βγαίνει το ψωμί για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Οπότε ναι, ήταν. Και πώς ένα τόσο ντροπαλό παιδί, γιατί ήσουν πολύ ντροπαλό παιδί. Εξακολουθώ να είμαι. Και εξακολουθώ να είμαι. Τώρα πατάω τα κουμπιά, όπως κάνουμε πώς όλοι. Πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός, να εκτεθείς, γιατί είναι έκθεση ο ηθοποιός, τα φώτα. Τραβάς δηλαδή πάνω σου την προσοχή. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε στα φώτα και μετά να. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας και να τη δείχνουμε. Και το δικό μας το προσωπικό να είναι πιο κρυφό. Αν σε ξεκλείδωσε ίσως, γιατί πολλοί άνθρωποι το θέατρο τους βοηθάει να ξεκλειδωθούν και να ανοίξουν, να ανοιχτούν. Νομίζω ότι όλοι έχουμε προβλήματα όσοι ακολουθούμε αυτή τη δουλειά, αυτή την αγάπη τέλος πάντων. Ναι, βοηθάει να ξεκλειδώσεις, να βρεις ουσιαστικά ποιος είσαι και να πας ένα βήμα παρακάτω. Το Σαββιδάκης είναι κριτικό επίθετο. Εσύ μεγάλωσες όμως στη Ρόδο. Σφακιά, ναι. Είμαι καταγωγή από τα Σφακιά. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Ρόδο. Δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα Σφακιά, γιατί μας είπαν ότι φύγαμε με Βεντέτα, οπότε δεν το ρισκάρω. Έχω πάει πολλά. Φύγατε από Βεντέτα, γι' αυτό πήγατε στη Ρόδο? Νομίζω πως ναι. Εσύ την ξέρεις, μπήκες στη διαδικασία να ψάξεις? Όχι, δεν θέλω, δεν προκαλώ την τύχη. Ούτε ονόματα ξέρεις ότι για ποιο λόγο έγινε Βεντέτα? Όχι. Από περιέργεια δεν ήθελες να μάθεις, ρε παιδί μου, τι συνέβη? Σε βρήκε κάποιος στον δρόμο τυχαία και πήγε σε μια οικογένεια να φύγει. Καλύτερα να έρθει και να μην το γνωρίζω. Δεν είναι αυτά, δεν τα σκαλίζεις τα πράγματα. Δεν είναι για να παίζεις. Ούτε τώρα που μεγάλωσες να πεις να πάω στα Σφακιά να μάθω, ρε παιδί μου. Θα πάω κάποια στιγμή, εντάξει, αλλά μέχρι τώρα, ας πούμε, αλεγάστο, μην το προκαλείς. Στην Κρήτη έχεις πάει, φαντάζομαι. Ναι, για πολλά χρόνια. Και στα Χανιά έχω μείνει αρκετά χρόνια και έχω δουλέψει σε ένα παιδικό ξενοδοχείο. Οπότε έχω ζήσει αρκετά εκεί. Σε τι ηλικία ήρθες στην Αθήνα και ξεκίνησες να ασχοληθείς? Ουσιαστικά τελευταία 20 χρόνια είμαι Αθήνα. Μεγάλος, δεν είναι μεγάλο. Ναι. Πώς ήρθε η ενασχόληση με το θέατρο? Περνούσε από όλα αυτά. Στη Ρόδο είχα ένα μπαράκι, το οποίο το είχα μαζί με τον φίλο τον Κωστή και τον Κυριάκο 12 χρόνια. Και εκεί είχαμε φτιάξει μια θεατρική ομάδα, όπου κάναμε διάφορες παραστάσεις και στο Διπεθέ της Ρόδου και στο μπαράκι που κάναμε διάφορες παραστάσεις. Κάποια στιγμή κλείσαμε τον μπαράκι και είπαμε, τώρα τελειώσαμε. Πάμε πια. Δηλαδή ήρθες μεγάλος να γίνεις ηθοποιός στην Αθήνα. Ναι. Ηθοποιός λέγοντας, δεν ξέρω αν πήγες και σε σχολή. Ήμουν στη Ρόδο, ήμουν ενεργός στο θέατρο του Διπεθέ της Ρόδου, αλλά δεν μπορούσα το χειμώνα γιατί το μπαράκι το δουλεύαμε μόνο χειμώνα. Mm. Το καλοκαίρι το κλείναμε. Οπότε δεν μπορούσα να αφήσω τη δουλειά και να πω φεύγω. Με το που κλείσαμε το μπαρ. Στην Αθήνα όταν ήρθες πήγες σε σχολή? Όχι. Ουσιαστικά τελείωσα το θεατρικό εργαστήριο του Διπεθέ Ρόδου. Εδώ κάποια σεμινάρια και κάποια στιγμή έχουμε φτιάξει, δημιουργήσαμε μια θεατρική ομάδα με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, το θέατρο Συγκάτι, που ουσιαστικά κάνουμε διάφορα σεμινάρια, παραστάσεις.
Άρα 20 χρόνια είσαι μέσα σε αυτό το χώρο. Ενεργός, ναι. Ενεργός, ενεργός όλοι... επαγγελματικά ενεργός. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι μπορεί αυτή η διαδρομή να μην σε βγάλει κάπου, να θέλησες να επιστρέψεις πίσω στη Ρόδο? Όχι. Ήταν όλα όμορφα. Ρόδινα δεν ήταν, δεν ήταν καθόλου. Ρόδινα. Ήταν πολύ δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια και γενικά εξακολουθούν. Τώρα μην γελιόμαστε. Το ότι είμαι σε μια σειρά πετυχημένη δεν σημαίνει και τίποτα. Δεν ξέρουμε πολύ καλό ότι του χρόνου μπορεί να μην είμαστε κάπου. 20 χρόνια όμως σε ζούσε το θέατρο? Όχι. Ίσα-ίσα που έχουμε μπει και χοντρά μέσα οικονομικά με το θέατρο. Και σε λάτζα έχω δουλέψει και σε μπάρ έχω τυχερός. Το ότι βρέθηκα σε αυτή τη δουλειά, βρεθήκαμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Και γενικά έχει ανοίξει νομίζω πόρτες στη δουλειά μας. Πολλές. Είσαι πάντα τόσο πράος και ήρεμος, δεν βγαίνεις ποτέ εκτός σε αυτού. Βγαίνω. Αν μου πατήσεις τον γκάλο που λέμε, θα βγω. Αν περάσεις το όριο, εξαρτάται τη στιγμή, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Αν με εξοργίζει, εξοργίζει η αδικία, εξοργίζει το ψέμα. Το θράσος με εξοργίζει, η ανέβεια με εξοργίζει. Αν δεν σεβόμαστε και περνάμε κάποια όρια, με εξοργίζουν όλα αυτά. Εξοργίστηκες με το MeToo, ας πούμε, που βγήκανε συμπεριφορές που μπορεί να εκμεταλλεύτηκαν την εξουσία κάποιοι και να πατήσανε πάνω σε... Ναι, αλλά νομίζω ότι αν κάτι δεν συμβεί σε εμάς, θα εξοργιστεί στο σώσο. Mm. Ναι, έχω τσατιστεί, ναι, έχω πει ότι γιατί να γίνει όλο αυτό, γιατί να το κάνουν όλο αυτό και γιατί να το ανεχτούμε κι εμείς. Που είμαστε απέναντι, όποιος είναι απέναντι, να το ανοιχτεί δηλαδή. Και όχι μόνο αυτός που δέχεται το bullying ή οτιδήποτε. Και οι συνάδελφοι που είναι δίπλα και το βλέπουν, γιατί δεν παίρνουμε θέση, γιατί δεν λένε... Άρα εσύ να φανταστώ δεν ήσουν ποτέ σε μια τέτοια συμπεριφορά μπροστά. Βρέθηκα σε μια συμπεριφορά που συνάδελφος έκανε κάτι σε συνάδελφο και είπα όπα. Σταμάτησα την παράσταση. Σταμάτησα την παράσταση 2 εβδομάδες πριν τελειώσει. Α, έγινε εν ώρα παράσταση. Λίγο πριν την παράσταση. Και είπα ότι αν δεν ζητήσει συγγνώμη, δεν συνεχίζω εγώ προσωπικά. Άσχετα αν ο συνάδελφος που δέχθηκε την προσβολή δεν έκανε κάτι, αποχώρησε και σταμάτησε η παράσταση. Α, δεν ζήτησε συγγνώμη. Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη και δεν πήρε και θέση και ο άνθρωπος που δέχθηκε το. Γιατί πολλές φορές. Και εμείς, ναι, από φόβο. Δεν ξέρω αν είναι από φόβο ή αν είναι. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι άβυσος η ψυχή. Δεν μίλησες με τον άνθρωπο αυτό να δεις για ποιο λόγο. Μιλήσαμε, λέει, εντάξει τώρα. Όχι, εντάξει τώρα, τι να το κάνουμε. Και... Ναι. Τι να το κάνουμε. Μείνανε κάποιοι άνθρωποι άνεργοι. Ανέλαβα την ευθύνη μου, αλλά πρέπει να αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη μας. Κατηγορήθηκες γι' αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ένιωσε. Είναι έχεις βεντέτες και στο θέατρο, ρωτάω. Όχι. Και δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Δηλαδή, αν αναλάβεις την ευθύνη, πρέπει να πάρεις όλα τα ρίσκα. 21 ετών βρέθηκες, λέει, στο Λος Άντζελες. Ναι. Τι πήγες να κάνεις στο Λος Άντζελες? Τι πήγα να κάνω. Πήγα να δω αν μπορώ να μπω σε μια σχολή και να σπουδάσω εκεί την τέχνη υποκριτικής. Έμεινα τρεις μήνες. Είχες το όνειρο, δηλαδή, το Χολιγουδιανό. Από μικρό παιδί ήθελα. Από πιτσιρίκι, από ό,τι θυμάμαι. Θα σου πήγαινε, πιστεύω. Ναι, δεν ξέρω. Έμεινες καιρό? Έμεινα τρεις μήνες. Αλλά συνέβη κάτι στη μητέρα μου, θέματα υγείας και έπρεπε να γυρίσω πίσω. Τα οικονομικά ήταν πολύ δύσκολα εκείνο το διάστημα για να μείνει στην Αμερική. Και τώρα είναι. Καλά, και εδώ και παντού δεν είναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Από ό,τι ξέρω, δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις ή θα πρέπει να έχεις μαζέψει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και να πεις. Θα το ξοδέψω όσο και όπου με βγάλει και μπορώ να κάνω και άλλες δουλειές και να το παλέψω το όνειρό μου. Αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ, πολύ πιο δύσκολα από εδώ. Ναι, δηλαδή. Βέβαια. Τι περιμένεις από την επόμενη μέρα μετά τις μέλισσες? Περιμένεις κάτι αντίστοιχο, μια σειρά εποχής? Περιμένεις κάτι τελείως κόντρα? Και τι θα ήθελες εσύ? Δεν ξέρω, περιμένω. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι το Σεπτέμβριο μαζί με την ομάδα που έχουμε το θέατρο Συνκάτι με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο και την Άννη Τζερβού θα ανεβάσουμε για ένα τη χρονιά το Μέγα Ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη στο θέατρο Καρέζη για σχεδόν 10 παραστάσεις. Είναι ένα σπουδαίο έργο και ένα σπουδαίο ηθοποιός που. Τώρα, στο καλοκαίρι, δεν έχεις κάποια πλάνα, δεν θα κάνεις κάτι? Όχι. Υπάρχουν κάποια πλάνα τα οποία είναι για μουσικές βραδιές, κάποια αναλόγια και αυτά που ακόμα δεν ξέρουμε ημερομηνίες. Απαγγέλεις? Ναι. Ποιήση? Διαβάζω. Ωραίο. Ναι. Τραγουδάς καθόλου? Θα ήθελα πάρα πολύ.
Σα ζηλεύω, σα ζηλεύω, σα που τραγουδάω. Μόνο ψέλνω. Γιατί έχει προσπαθήσει και δεν τα κατάφερε. Όχι, με τεμπέλη. Τραγουδάω στην παρέα, με διώκουν, αλλά εντάξει, εγώ εκεί επιμένω. Εντάξει, μπορεί να κάνει μαθήματα να το παλέψει. Το ξέρω. Είμαι μικρό ακόμα, θα το ξεκινήσω. Είσαι τεμπέλη και στη σχέση σου. Στι σχέσει όχι. Νομίζω ότι τεμπέλη είναι πιο πολύ στη δουλειά. Τεμπέλη. Ότι ενώ θα μπορούσα να αποδώσω το 100%, φτάνω στο 60% και εντάξει, μια χαρά είναι. Ενώ μπορώ να δώσω κι άλλο 40%. Δεν θυμώνει τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή αυτό το 40% που τους λείπει. Δεν τους λείπει. Από μένα λείπει. Okay. Ναι. Εσύ ξέρεις ότι είναι το 60%. Ναι, εγώ ξέρω ότι μπορώ να δώσω κι άλλο, αλλά. Και γιατί δεν το δίνεις. Δεν ξέρω, το κρατάω νομίζω. Είναι... Δηλαδή, αφού μπορείς να δώσεις το 60% και είναι ικανοποιημένοι, αν τους δώσεις το 100% μπορεί να παρεξηγηθούν και να σου πούνε. Γιατί μας έδωσε τόσο πολύ καλό. Για την καψούρα μάλλον το κάνεις. Για την καψούρα μάλλον το κάνεις.